Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ θρεπτική σαλάτα με τόνο, ρύζι και φακές. Και ουσιαστικά, από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε, σε 3 λεπτά η σαλάτα σας θα είναι έτοιμη, γιατί είναι η πιο εύκολη σαλάτα του κόσμου. Αλλά θα είναι τόσο θρεπτική που δεν θα το πιστεύετε, γιατί θα έχουμε πρωτεΐνες από τον τόνο, από τις φακές και από το ρύζι, πλούσια σε αμινοξέα, θα έχουμε καλά λιπαρά και φυσικά φυτικές ίνες από τα λαχανικά που θα ρίξουμε μέσα. Είναι μια ολοκληρωμένη σαλάτα, ένα ολοκληρωμένο γεύμα που πραγματικά θα λατρέψετε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειάζεται ένα μεγάλο μπολ και ξεκάθαρα θα βάλουμε όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε για τη σαλάτα. Έχω 2 τόνους σε νερό, γιατί δεν θέλουμε πολλά λιπαρά στη συνταγή μας και τα λιπαρά που θέλουμε να βάλουμε πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Επειδή συνήθως ο τόνος είναι μέσα σε σπορέλαιο, δεν θέλουμε να βάλουμε σπορέλαιο στη συνταγή, θέλουμε μόνο ελαιόλαδο. Οπότε 2 τόνους, στραγγίστε τους καλά και αφήστε τους στην άκρη. Εδώ. Ωραία κομματάκια τόνου. Απλά θα τα σπάσω λίγο με ένα πυρνάκι για να φροντίσω να πάνε παντού μέσα στη σαλάτα. Θέλω ο τόνος να πάει παντού. Αλλά δεν θέλω να το διαλύσω. Θέλω να είναι κομμάτια. Οπότε ίσα-ίσα ακουμπάμε το πυρούνι μας. Κοιτάξτε πώς. Τέλεια. Ο τόνος μας είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα να προσθέσουμε λαχανικά. Έχω 2 υπέροχα καρότα και τα καρότα τα έχω κρατήσει με τη φλούδα. Γιατί στη φλούδα βρίσκονται όλες οι βιταμίνες. Το έχουμε πει 100 φορές. Οπότε για αυτό το λόγο θα τα χρησιμοποιήσω με τη φλούδα. Θα πάρουμε ένα τρίφτη τυριού και θα τρίψουμε τα καροτάκια μας. Εντάξει, το ζουμάκι θα βγάλει το καρότο καθώς το τρίβουμε. Θα γίνει ένα υπέροχο dressing για όλη μας τη σαλάτα. Τέλεια. Λοιπόν, το καρότο μας είναι μέσα και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε ελιές και κάπαρι. Θα κάνουμε ένα γεύμα έτσι μεσογειακό, οπότε ελιές και κάπαρι δεν μπορούν να λείπουν από αυτό το γεύμα. Τώρα, έχω φρέσκα κρεμμυδάκια. Θα κόψω μόνο το πράσινο μέρος, εδώ. Όταν κάνουμε μια φρέσκια σαλάτα, χρησιμοποιούμε μόνο το πράσινο μέρος. Όταν ψήνουμε το πράσινο κρεμμυδάκι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το λευκό. Βέβαια, σε κάποιες συνταγές που θέλουμε πολύ πιο έντονο το κρεμμύδι, μπορούμε να βάλουμε και το λευκό μέρος. Αλλά εδώ πέρα θα βάλουμε μόνο το πράσινο. Οπότε το κρεμμυδάκι μας πάει μέσα. Εδώ. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε έξτρα υδατάνθρακα και αμινοξέα στη συνταγή μας. Έχω βράσει ριζάκι. Θα το ρίξω εδώ. Και σε περίπτωση που θέλετε να δείτε πώς βράζουμε ρύζι, φυσικά έχουμε βίντεο ως και γι' αυτό. Οπότε στο τέλος του βίντεο θα δείτε link για το πώς θα βράσετε το ρύζι σας και βέβαια πώς θα βράσετε τις φακές σας. Γιατί οι φακές είναι ένα superfood, είναι το χαβιάρι των φτωχών, όπως το λένε. Τώρα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε γεύσεις και αρώματα. Οπότε έχω αρκετά μυρωδικά, μαϊντανό, έχω δυόσμο, έχω lime και βέβαια έχω ginger, σκόρδο και chili. Εδώ πέρα θα κάνω ένα μικρό dressing. Οπότε θέλω ένα μπλεντεράκι και θα ρίξω μέσα 2 πιπεριές τσίλι, εδώ, γιατί θέλω να τις διαλύσω. Αυτές είναι πολύ μικρές πιπερίτσες, οπότε ίσα ίσα που θα τις ακούμε στο τέλος της σαλάτα μας. Σε περίπτωση που δεν έχετε τσίλι μπορείτε να βάλετε λίγο μπόκοβο. Θέλω μία σκελίδα σκόρδο, γιατί έχουμε βάλει φακές στη συνταγή μας και φακές με το σκόρδο είναι 2 υλικά που πάνε μεταξύ τους. Μάλλον δεν πάνε χωριστά, καλύτερα να το πω. Πραγματικά πρέπει να βάλετε σκόρδο όπου και να βάλετε φακές. Με λίγο λαδάκι και δεν θέλω να το λυπηθείτε, θέλουμε περίπου 80 ml γιατί είναι πάρα πολύ σαλάτα και βέβαια έχουμε πολύ καλά λιπαρά, λιπαρά από ελαιόλαδο, οπότε είναι τα λιπαρά ακριβώς που χρειαζόμαστε. Χτυπάμε πολύ καλά. Τέλεια. Λοιπόν, ρίχνω μέσα το ελαιόλαδο, οπότε πήρα τα λιπαρά που θέλω. Το ελαιόλαδο έχει αρωματιστεί με λίγο τσίλι και σκόρδο, οπότε έχει γίνει λίγο πικάντικο και πρέπει να ισορροπήσουμε όλη αυτή τη γεύση, αλλά θα το κάνουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, μυρωδικά. Έχω δυόσμο και μαϊντανό. Και τα δύο μου αρέσουν, με τρελαίνουν μάλλον, όχι μου αρέσουν. Και θέλω να μην τα ψιλοκόψετε, θέλω να τα χοντροκόψετε, να γίνουν μέρος της σαλάτας, σαν να έχουμε έναν ταμπουλέ. Άμα τα ψιλοκόψουμε, χάνονται. Οπότε χοντροκόψτε τα και στο τέλος πιστέψτε με, θα δώσουν πολύ ιδιαίτερη γεύση και άρωμα. Γιατί αυτή η σαλάτα μας είναι μια σαλάτα ουσιαστικά που τη φτιάχνουμε και μπορούμε να τη βάλουμε στο ψυγείο και μετά από 2 ημέρες τρώγεται και θα είναι πιο νόστιμη μετά από 2 ημέρες, γιατί θα δουλέψουν όλα τα μυρωδικά που έχουμε βάλει μέσα στη σαλάτα. Λοιπόν, τελειώνουμε. Λίγο ακόμα έχουμε. Ξύσμα από 2 lime. Για να δώσουμε έτσι αυτή την ιδιαίτερη φρεσκάδα από τα lime. Εδώ. Θέλω λίγα ντοματίνια κομμένα στη μέση ή στα 3, αφήστε να βγάλουν το ζουμάκι τους, μας αρέσει πάρα πολύ. Τα ντοματίνια πάνε και αυτά μέσα, κοιτάξτε εδώ μια υπέροχη σαλάτα, κοιτάξτε εδώ υπέροχα χρώματα. Σας το έχω πει χιλιάδες φορές, θα σας το πω άλλη μια φορά, όσα περισσότερα χρώματα η σαλάτα, τόσο πιο θρεπτική η σαλάτα και πιο νόστιμη. Και τελειώνουμε σχεδόν, θα κόψω λίγο ginger. Μου αρέσει το ginger, με τρελαίνει, ελπίζω και εσάς. Και να σας πω ότι το ginger είναι ένα υλικό
που μπορείτε να αγοράσετε για όλη τη χρονιά. Καλά ακούσατε. Γιατί το ginger ανταποκρίνεται άψογα στην κατάψυξη. Που σημαίνει ότι παίρνουμε ginger και άμα δούμε ότι δεν το χρησιμοποιούμε ολόκληρο, το βάζουμε στην κατάψυξη και με το που το βγάλουμε από την κατάψυξη γίνεται σαν lime. Απλά το στίβεις και βγάζει όλο το ζουμί του. Γιατί από το ginger δεν θέλουμε να βάλουμε ολόκληρο το κομμάτι του ginger, θέλουμε ουσιαστικά να πάρουμε μόνο το ζουμί που βγάζει από κάτω. Κοιτάξτε, σε περίπτωση που ρίξουμε κανονικά τον ginger τσιλοκομμένο μέσα, δεν τρώγεται, είναι πάρα πολύ σκληρό. Εμείς θέλουμε αυτό το υπέροχο άρωμα της πιπερόριζας. Αλάτι, πιπέρι, καταβούληση, έχουμε αλμυρά υλικά μέσα στη συνταγή μας, ο τόνος, οι ΑΕΣ και η κάπαρη που έχουμε ρίξει είναι αλμυρά, αλλά μας αρέσει το αλάτι, μπορείτε να ρίξετε λίγο ακόμα, λίγο όμως, εδώ, και έχουμε καυτερά πράγματα μέσα στη συνταγή μας, έχουμε βάλει και τσίλι και τζίντζερ, αλλά μας αρέσει το πιπέρι, μπορείτε να βάλετε και λίγο πιπέρι, εμένα μου αρέσει. Και ουσιαστικά ήρθε η ώρα να δέσουμε τη σαλάτα μας και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι φακές και ο τόνος είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε ξύδι για να απογειώσουμε τη γεύση τους. Οπότε, σε αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσω κρέμα βαλσάμικο Πάνος Ζαφυρόπουλος. Παράγεται αποκλειστικά από συμπυκνωμένο μουσο σταφυλιών και εξαιρετικό βαλσάμικο ξύδι. Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Λοιπόν, δεν θα λυπηθούμε, θα ρίξουμε αρκετή κρέμα βαλσάμικο. Η φακή με την κρέμα βαλσάμικο πάει καταπληκτικά. Και ήρθε η ώρα για το τελευταίο ανακάτεμα. Ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά. Μα κοιτάξτε, εδώ είναι μαγεία από μόνο του. Δεν είναι φανταστικό. Και μου αρέσει όταν κάνω σαλάτες να έχω έτσι χωριστά τα υλικά μεταξύ τους και στο τέλος να κάνω το τελικό ανακάτεμα. Να ξέρετε, όταν ανακατέψουμε φακές με ρύζι μαζί, ουσιαστικά η πρωτεΐνη που παίρνουμε είναι πρωτεΐνη κρέατος, γιατί οι φακές είναι λιπείς από κάποια αμινοξέα, το ρύζι είναι λιπές και αυτό από κάποια αμινοξέα, αλλά όταν συνδυαστούν και τα δύο μαζί είναι ολοκληρωμένη πρωτεΐνη, ολοκληρωμένο φαγητό. Και βέβαια, αν βάλουμε και τον τόνο μέσα, πάει το φαγητό μας σε άλλο επίπεδο. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Εδώ θα ρίξω λίγο λαδάκι από πάνω. Λίγο ακόμα κρέμα βαλσάμικο. Λίγο φρέσκο δυόσμο. Είναι το πιο ολοκληρωμένο γεύμα και δεν είναι σαλάτα. Το καταλαβαίνετε. Είναι superfood, είναι φανταστικό, είναι πάρα πολύ νόστιμο και είναι θρεπτικότατο. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής μου. Εντάξει, θα πάρω μια ωραία κουταλιά. Ειλικρινά. Μακάρι. Όλα τα μαγαζιά στον κόσμο να έχουν μια τέτοια σαλάτα, μια τέτοια επιλογή. Είναι τόσο ολοκληρωμένη και είναι τόσο ισορροπημένη και διατροφικά δεν υπάρχει. Είναι βόμβα θρεπτικών συστατικών, γιατί έχει βιταμίνες, πρωτεΐνες, αμινοξέα, καλά λιπαρά, έχει φυτικές ίνες, έχει τα πάντα που χρειαζόμαστε για μια ολόκληρη μέρα. Μπορείς να φας μια τέτοια σαλάτα για 12ωριανό, για μεσημεριανό, για βραδινό, για απογευματινό. Θα σας έλεγα να τη φάτε και για πρωινό, αλλά ξέρω ότι τρώτε δημητριακά μεγάλα, αλλά τρώγεται και για πρωινό. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να κάνετε subscribe στο κανάλι μας, comments κάτω από το βίντεο, να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας, να βγάλετε φωτογραφίες, να μας στείλετε στα social media να τις δούμε και να χαρούμε. Και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!